Ελάτε ρε, τελειώνετε, θα χτυπήσει διάλειμμα. Εντάξει ρε, τελειώνουμε. Μόλις ανοίξουν την πόρτα, θα τους έρθει στο κεφάλι. Γρήγορα ρε, τελειώνετε. Ρε Φάνη, μην είσαι ο χέστης. Έχουμε 10 λεπτά μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι. Κράτα. Δώσε. Μπορείστε. Παιδιά, κάποιος έρχεται. Τώρα, τελείως. Το ανέβασα. Φαίνεται πως το να είσαι ιδιοφυής δεν είναι το ίδιο με το να είσαι έξυπνος. Και να είσαι έξυπνος δεν είναι το ίδιο με το να είσαι ξυπνάκιας. Σαν τον αδελφό μου, ναι, το Θανάση. Α, γεια σας, τι κάνετε. Ναι, ναι. Τα τεστ νοημοσύνης θα τα κάνουμε αύριο το απόγευμα, ναι. Βεβαίως. Όχι, όχι. Θα ενημερωθούν προσωπικά οι γονείς. Ιδιαιτέρως. Δεν... Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια. Ο αδελφός μου ανακάλυψε ότι η γραμμή που χωρίζει τους έξυπνους από τους εξυπνάκηδες είναι πολύ λεπτή. Τι έγινε, παιδί μου, γιατί το κάνεις αυτό? Όχι μόνο εγώ, κυρία, κι άλλοι ήταν. Ποιος, παιδί μου, ποιος άλλος? Δεν μπορώ να πω, θα με σφάξουν. Αλλά αν την περάσει μια φορά, το να ξαναγίνεις έξυπνος δεν είναι τόσο εύκολο. Το αυτή, κυρία! Τι, παιδί μου, το αυτή? Να γίνω Bugs Bunny! Κουμπάρι, ξεκουμπάρι, δεν παίρνουν τα μέσα σήμερα. Τι έγινε, λούστηκε, εσύ βρέχει. Τώρα θα σου έλεγα και σένα καμιά κουβέντα. Ο Θανάσης. Τι ο Θανάσης? Οι βλάκες του πια έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Και τα χάλια. Εντάξει, Φερβίκη μου, μην τον παρεξηγείς κι εσύ. Είναι σε περίοδο προσαρμογής. Εκεί που ήταν τρεις άντρες μόνοι τους στο σπίτι, τέσσερις δηλαδή με το Σπύρο, ξαφνικά μπλακώσαν οι γυναίκες. Και θα την πληρώσω εγώ. Θα το χτυπήσω κάτω σαν το χταπόδι. Θα μιλήσω στον Αλέξη. Ναι, και θα φοβηθεί ο Θανάσης. Κοίτα να δεις. Αισθάνεται ότι έχει τα μέσα σε αυτό το σχολείο. Λοιπόν, θα τα ακούσει όπως και οποιοδήποτε άλλος. Και αυτός και ο Διονύσης. Τώρα ο Διονύσης που κολλάει. Κάτι δεν έκανε για εκείνο σωστά. Προσπαθεί όπως όλοι μας. Και τέλος πάντων, σιγά το κακό μωρέ. Ισιώσαν και τα μαλλιά σου. Σαν να φάνε όλη μέρα. Άσυχτη, Ελένη. Σπυράκο, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, Γιώργο. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Δεν είσαι άδειο? Πώς ξέπεσε αυτή από τα μέρη μας? Και τι μπιφτέκι να το πει στο κεφάλι. Τράβο. Παρακαλώ. Good afternoon. One lager, please. Α, τώρα. One lager. Beer! Α, μπίρα, ρε παιδιά! Μπίρα, one beer! Πώς το λέγατε? Αγγλίδα, τι θα ζητά η τσικουδιά! Και δεν είναι μια απλή Αγγλίδα. Αυτή είναι η Miss Ευρώπη ίδια. Thank you! Maybe I could eat something like something typical, traditional Greek, like something traditional! Αχα! Το ξαναλέτε, γιατί έχασα μία λέξη, δεν κατάλαβα τίποτα. Συνονίσου εσύ. Βουλεύω κοσέ αβέκ μουα σε σουά. Δεν νομίζω. What? Και δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να λύνετε τα σεξουαλικά σας προβλήματα με τις πελάτησές σας. Είναι bad behavior. Κακή συμπεριφορά. Κακή συμπεριφορά εμείς? Τι λες, κυρά μου, εδώ ξέρεις ελληνικά και μας αφήσεις να μιλάμε ξένες γλώσσες? Είστε ο Σπάιρος και ο Dionysus, μαύρο τσούκαλο. Εγώ είμαι ο Σπάιρος. Και εγώ ο Dionysus. I'm Ellen Steele from the Royal Oxford Travel Guide. Έτσι πες. Η ταβέρνα σας εμφανίζεται στον οδηγό μας, στον οποίο συμπληρώσατε ένα ερωτηματολόγιο που λέτε ότι είστε μια τυπική ελληνική ταβέρνα, πλήρως δίγλωση. Ταβέρνα δίγλωση, τώρα σας μίλησε γερμανικά. Μην πω για τα αγγλικά. Ναι, το είδα το επίπεδο. Λυπάμαι, αλλά
δεν μπορούμε να συστήσουμε τη ταβέρνα σας στους αναγνώστες μας. Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι πέσατε την ώρα της σίαστας. Ναι, ναι, έχουμε πολλούς υπαλλήλους, μιλάνε αγγλικά πάρα πολύ καλά, αλλά ξεκουράζομαι τώρα. Όταν λέμε αγγλικά, νομίζω ότι είσαι στο Πικαντήλι και όχι γύρω-γύρω, μέσα στο Πικαντήλι. Really? Όχι, μέσα στο Πικαντήλι. All right then. Θα ξαναπεράσουμε. Εάν μάθετε αγγλικά, τότε θα μείνετε στον οδηγό μας. Εάν όχι, I'm sorry, but no. No! Bye bye. Τι ήταν αυτό που πάθαμε, πω. Και σαν τι σου ήρθε αυτό το βουλευού που σε αφήκουμε σε σου άρευνε, παιδάκι. Πού το βρήκες? Εκεί που βρίσκεις εσύ το δικό σου, ότι είναι δίγλωσσο το μαγαζί. Την άκουσες? Άκουσα ότι πρέπει να μάθεις αγγλικά σε λίγες μέρες. Τι με απειλείς, Διονύση μου, δεν μπορώ να μάθω εγώ αγγλικά. Εσύ δεν μπορεί να μάθεις ελληνικά, αλλά αγγλικά να μάθεις. Υπάρχουν και έξυπνοι στο σώμα μας. Ναι, κάτι μακρινά μα ξαδέρφια θα είναι. Αντί να μαλώνετε, θέλετε να βάλουμε ένα στοιχηματάκι. 50 ευρώ ότι θα μας βγάλουν από τον οδηγό. 100 ευρώ ότι θα μείνουμε στον οδηγό. Τα ρέστα μου. Για μισό λεπτό. Ναι. Έλα, Ελένη μου. Η Ελένη του δεν μπορεί να μας μάθει τα αγγλικά της. Κάτσε, μισό λεπτό. Ναι. Ναι, έρχομαι. Τι? Πρέπει να φύγω. Θα πάω σχολείο. Με θέλει ο Αλέξης. Κάτι έκανε ο Θανάσης πάλι. 150 ευρώ ότι τα βγούμε από τον κατάλογο. Ωραία, παιδιά. Σε 10 μέρες θα δείτε πώς θα μιλάω τα αγγλικά. Φατσί. Θα με βλέπετε και δεν το πιστεύετε. Θα νομίζω ότι είστε στο Καντήλι. Πικαντήλι. Σε αυτό! I'm sorry. Διονύση. Από το σχολείο μας έχουν περάσει 10.000 παιδιά. Κανένα δεν ήταν σαν το γιο σου. Αυτό το αστιάκι πρέπει να τελειώσει. Η πλακίτσα με τον κουβά μας τύχησε 150 ευρώ. Χάλασε και ο μηχανισμός από την πόρτα. Στείλε μου τον λογαριασμό στο μαγαζί να το τακτοποιήσω. Καλά, αυτό εννοείται. Αλλά εδώ έχουμε ολόκληρο κατάλογο. Από το Σεπτέμβριο. Ορίστε. Μία σπασμένη λεκάνη. 5 σπασμένα θρανία. 7 πριονισμένες καρέκλες. Ένα καμένο κηλικείο. Να μην μιλήσουμε για τη δασκάλα που είναι ακόμα στο τρελοκομείο, ε. Να συνεχίσω. Όχι, δεν χρειάζεται, καταλάβαμε. Δεν ξέρω. Το παιδί είναι φαινόμενο. Καταστροφή. Και αν δεν τον αποβάλουμε, το κάνουμε για χατήρι της Ελένης. Δεν χρειάζεται χατήρια. Δεν χρειάζεται. Αλέξη μου, το εκτιμούμε πάρα πολύ αυτό. Απλώς νομίζουμε ότι το παιδί περνάει μια φάση προσαρμογής. Καταλαβαίνεις. Συγγνώμη. Γεια σου, Ελένη. Πρέπει να μιλήσουμε για το τεστ. Ωραία, τελειώσαμε. Διονύση, δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά κάτι πρέπει να κάνεις. Τι να κάνεις, δηλαδή? Λοιπόν, το τεστ θα γίνει με επιτήρηση, κανονικά. Πάμε. Τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε. Τώρα θα γίνει. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω να τα πείτε. Με τρόπο, προσαρμογή που λέγαμε. Σ' ακούω. Μπαμπά, σου υπόσχομαι. Δεν θα το ξανακάνω. Μην υπόσχεσαι, χάσιμο χρόνο. Θα το ξανακάνεις. Και να σου πω και κάτι άλλο. Κουράστηκα να ασχολούμαι μαζί σου. Κουράστηκα πάρα πολύ. Πίστευα ότι θα μπορούσες να στρώσεις. Αλλά εσύ δεν είσαι ικανός για τίποτα. Όχι και για τίποτα, ρε μπαμπά. Μα για απολύτως τίποτα. Είσαι μόνο για ζημιές και μαλακίες. Και στα μαθήματα σκράπας. Αφού η Ελένη είναι αυστηρή. Ενώ η προηγούμενη που δεν ήταν αυστηρή προσπαθεί να βγει από το τρελοκομείο. Ήξερα ότι δεν είσαι για πολλά-πολλά. Αλλά έλεγα ότι κάποια μέρα θα μπορούσε να κρατήσει το μαγαζί. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, στο τέλος θα τα κατάφερνες. Τελικά δεν είσαι ικανός ούτε γι' αυτό. Τι είναι πάλι αυτό με το λάδι και το ξύδι? Είπες κάτι? Σκέφτομαι σοβαρά αυτά που μου είπες. Πατέρα. Έλα, Θανάση, θα με βοηθήσει να ξεβιδώσουμε τον πίνακα. Θυμάσαι τη μάρα που είχαν πάρει τα κορίτσια? Τι εγχείρησε αυτό? Σκάσε, γιατί λέει το κουβά, αυτό το πλήρωσε. Θανάση, είσαι φίλο ρε εσύ. Δεν μα κάρφωσε. Έλα, είμαστε μαζί σου. Τι έγινε, ρε, μεγάλε, πες ένα σφαλιάρε. Όχι. Τότε? Ο πατέρα μου θεωρεί ότι είμαι ένα βλάκα. Ένα άχρηστο. Όπω όλοι οι μπαμπάδε που κατά βάθο ζηλεύουν. Ζηλεύουν και δεν μπορούν να κάνουν ζαβολιέ. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Όταν ο πατέρας μου έχει χεσμένο και δεν μου δίνει σφαλιάρες, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Καλά. Μετά το τεστ νοημοσύνης θα πάμε στα ηλεκτρονικά να σου περάσει. Όχι, το τεστ νοημοσύνης. Εκεί να δεις κλάμα. Το τεστ νοημοσύνης. Η καλύτερη ευκαιρία. Α, καλά. Τρελάθηκε αυτός. Όχι, ρε, εσύ. Αν πω καλά όμως αυτό το τεστ, ο πατέρας μου θα αλλάξει γνώμη για μένα. Θα πιστεύει ότι κάνω για κάτι. Ναι, για κακοποιός.
Και πώς θα πας καλά, άρεσε. Λοιπόν, μάγκες, εγώ δεν σας κάρφωσα. Έτσι κι εσείς τώρα θα με βοηθήσετε. Άννα, γίνεις καλά, ό,τι θες. Λοιπόν, θα περιμένουμε να βγει ο ψυχολόγος από το γραφείο του για να πάρει σάντουιτς. Βγαίνει κάθε μέρα στις 12 η ώρα. Και. Τότε εσύ, Ρούλη, τον πλησιάζει τρώγοντας ένα σάντουιτς και κατά λάθος πέφτεις πάνω του. Ω, χίλια συγγνώμη! Μα καλά, βρε παιδί μου, δεν προσέχεις καθόλου. Κοίτα πώς με έκανες. Χίλια συγγνώμη, θα μου το δώσετε να το πάω στην καθαρίστρια. Αυτή ξέρει πώς να το καθαρίσει. Ας το, δεν πειράζει, ξέχνα το. Όχι, επιμένω. Αν δεν μου το δώσετε, θα νιώθω ενοχές. Και αν νιώθω ενοχές, δεν θα πάω καλά σου τες. Μισό λεπτό. Με συναντάς στον διάδρομο και μου δίνεις το κλειδί. Τότε εμφανίζεσαι εσύ, Άλλη. Κύριε ψυχολόγε. Ναι. Έχετε ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Ναι, παιδί μου, πες μου. Κοιτάξτε. Είναι μερικές μέρες τώρα που βλέπω τον ίδιο εφιάλτη. Από τη μέρα που έμαθα που θα γράψουμε τεστ. Από το στρες θα είναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβάσει. Με βλέπω με ένα σπαθί στο χέρι. Με ένα σπαθί. Ναι, και μπαίνω σε ένα χαμπουρκεράδικο και είναι ένα. Είναι μια νυφίτσα ντυμένη με φράκο που πίνει ένα αναψυκτικό. Αλλά το πιο περίεργο είναι ότι πίσω από τον πάγκο. Ναι. Μέσα είναι ένας κλόουν που φουσκώνει κάτι μπαλόνια. Για κάτσε μια στιγμή, γιατί. Όχι, γιατί λίγο πριν ξυπνήσω, κόβω με το σπαθί το κεφάλι του κλόουν που είναι ο πατέρας μου, αλλά μην το πείτε, σας παρακαλώ. Όχι. Μετά ξυπνάω και έχω ξεχάσει ότι διάβασα την προηγουμένη. Ευχαριστώ πολύ. Με βοηθήσατε πάρα πολύ, κύριε ψυχολόγε. Γεια σας. Φοβερό σχέδιο, ε. Αν το ήξερε ο μπαμπάς, δεν θα έλεγε ότι είμαι άχρηστος. Κύριε ψυχολόγε. Ναι. Η καθαριστρία λέει ότι δεν γίνεται τίποτα. Πώς δεν γίνεται τίποτα, παιδάκι μου, τι έτρωγες. Με τόσο αποτρώω που θέλετε να ξέρω. Ωραία. Λοιπόν, μην μου βάζετε όμως τόσο απλά τώρα πόσο κάνει. How much, το ξέρω. How much. Μα δεν είναι το ποδόσφαιρο. Άλλο αυτό. Στα αγγλικά how much σημαίνει πόσο κάνει. Α, ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε για να μην σας κουράζω περισσότερο. Εγώ, παιδιά, αυτά τα πέντε τα ξέρω. Τα άλλα πέντε δεν ξέρω. Το οποίο είναι, ξέρετε. Μπαίνει κάποιος. Θέλει να παραγγείλει. Τι θα πει. Ένα κόκκινο κρασί, μια μπριζόλα, αυτά θέλω. Κρασί. Wine. Μπράβο, αγόρι μου. Wine. Ίσον κρασί. Κόκκινο. Red. Red. Κόκκινο. Και όλο μαζί. Red wine. Red wine. And steak. Ένα. Steak. Μπριζόλα. Είσαι κι εσύ, ρε παιδί μου, πάντως. Στο τελευταίο τεστ ήμουν στο τσακ να πιάσω τη βάση. Δεν την έπιασες όμως. Όχι. Τι κάνετε εδώ. Τίποτα, μπορεί. Με αυτά που κάνουμε είναι για μεγάλους. Έλα εσύ από εδώ, κάτσε εδώ πέρα με το θείο δίπλα και άρχισε να ζωγραφίζεις. Να ασχολείσαι εσύ με τη ζωγραφική σου και η Ελιά σου με τα κουζινικά της. Ας αρχίσουμε με ένα τεστ για να δούμε σε τι επίπεδο είναι τα αγγλικά σου. Ρε. Μάθε γερογράμματα. Και γριά γαργάλατα. Πρώτη ερώτηση. What's your name? My name is... Σπύρος. 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 Σπύρος δεν θέλει μετά. Πώς σε λένε, θείε? What's your name? My name is Σπύρος. Το είπα, αγόρι μου, πριν. Ασχολήσου με τη ζωγραφική σου. Δεύτερη ερώτηση. How old are you? How old are you? 240. Πόσο χρονών είσαι, λέει. Γιατί το πες, ρε αγόρι μου. Να, τώρα εδώ κάτω από το στόμα μου το έχω να το πω. Ασχολήσουμε την. Ανακατεύουμε εγώ στα δικά σου. Τρίτη ερώτηση. Where do you come from? Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι μάθημα. Το παιδί σου γραφίζει και αν βαράει τα κλάπα τσίμπαλα, θα πάω εκεί πέρα στην πυραρία που έχει ησυχία να τελειώνουμε. Έλα, πιάστηκε το πόδι μου. Ευχαριστώ. You can't teach an old dog new tricks. Έλα. Shakespeare. Πότε. Καλώς την κυρία Ελένη. Γεια σου, Φώτη. Τι γίνεται, όλα καλά? Καλά, Φιά, τι καλά. Του μιλήσαμε, Διονύση μου, και κατάλαβε. Και στο τεστ νοημοσύνης ήταν τύπος και υπογραμμός. Δεν κοίταζε ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Και μετά σηκώθηκε και έφυγε, ήσυχος, ήσυχος. Να σου πω εγώ τι έγραψε. Τίποτα δεν έγραψε. Δεν ήξερε τι να γράψει. Ήσυχος, ήσυχος. Θα σκάσω με αυτό το παιδί. Είπα στον ψυχολόγο να μας πάρει μόλις διορθώσει το γραπτό του. Τι να σου πει και ο ψυχολόγος. Όλο και κάτι θα μας πει, γιατί το λες αυτό. Ναι. Α, έλα, Παύλο μου. Ναι, βεβαίως και. Ερχόμαστε τώρα, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια. Πώς ερχόμαστε, δεν πάω πουθενά εγώ. Διονύση, αφού μας περιμένει ο άνθρωπος. Τι θα μου πει ο ψυχολόγος. Θα μου πει ότι το παιδί είναι χαζό, ότι φταίω εγώ, το λάθος είναι δικό μου. Δεν γουστάρω να τα ακούσω αυτά. Δεν πάω πουθενά. Άντε, πάμε. Φώτη, το μαγαζί δικό σου. Σε ευχαριστώ, αφεντικό. Είσαι μεγάλη καρδιά, δεν το ξεχάσω ποτέ. Άντε, κάνε καμιά δουλειά, ρε βλάκα. Ε, βλάκα. Ο ένας μαθαίνει αγγλικά, ο άλλος πάει στον ψυχολόγο. Αυτός θέλει να μου φάει το μαγαζί. Άντε, πάμε! Διονύση, μπορείς να ηρεμήσεις. Πάμε, αγάπη μου. You can't teach an old dog new tricks.
Δηλαδή, δεν μπορείς να μάθεις στον παλιό σκύλο νέα τρίξ, τεχνάσματα. Τι εννοεί? Ας πάμε, δεν βαριέσαι. Καθώς γυρνούσε εδώ και εκεί, τους δρόμους έπαιρνα νωρίς από το πρωί. Κόλπα. Ε? Trick σημαίνει κόλπα. Και όλο μαζί σημαίνει ότι ο Σπύρος δεν πρόκειται να μάθει ποτέ του αγγλικά. Α! Συνέχισε τώρα. Με την κιθάρα εννοώ, συνέχισε. Όχι, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς έκανα διάλειμμα. Λοιπόν, εγώ θα βελτιώσω τα αγγλικά σου και εσύ θα μου παίξεις κιθάρα. Τι λες? Τι έγινε, πήρες εργολαβία όλη την οικογένεια? Δεν κατάλαβα. Όχι, εννοώ ότι ανέλαβες να μας μάθεις όλους μας αγγλικά. Α. Πάντως ο θείος εγκατέλειψε νωρίς και κατά τη γνώμη μου πολύ καλά έκανε. Κοίτα, εγώ στα γραπτά είμαι καλός. Στα προφορικά δυσκολεύομαι λίγο. Ωραία, no problem. Μπορείς να μου περιγράψεις ένα αντικείμενο. Την κιθάρα σου, ας πούμε. Α, όχι την κιθάρα, μωρέ, γιατί θα περιγράψω συναισθήματα και... Ωραία. Μπορείς να μου περιγράψεις... Εμένα. Εσένα. Ναι. Στα αγγλικά. Ναι. Αν δεν μπορείς, το λες πρώτα στα ελληνικά και μετά μεταφράζεις. Είναι πιο εύκολο έτσι. Ωραία. Εσένα. Εντάξει. Εσύ. Είσαι καστανή. Το δέρμα σου είναι λευκό και όταν θυμώνεις γίνεσαι κόκκινη. Red. Επίσης, τα μάτια σου είναι και αυτά καστανά και πολύ όμορφα. Pretty eyes. Και τα φτάκια σου είναι πολύ χαριτωμένα γιατί είναι έτσι μικρούλια. Και η μύτη σου και αυτή είναι πολύ χαριτωμένη γιατί είναι και αυτή μικρούλα. Και έχεις και δύο σκουλαρίκια εδώ που είναι και αυτά χαριτωμένα γιατί είναι και αυτά μικρούλια. Και επίσης το χαμόγελό σου. Το χαμόγελό σου είναι υπέροχο γιατί χαμογελάς λίγο, αλλά όταν χαμογελάς εγώ νιώθω τέλεια. Το σώμα σου. Η ώμη σου. Η μέση σου. Τα πόδια σου. Τα πόδια σου. Δεν μου περιγράφεις την πόρτα καλύτερα? Την πόρτα. Ναι, την πόρτα. Καλύτερα. Ναι, καλύτερα την πόρτα. Η πόρτα είναι... The door is ξύλινη. Wooden. Αυτό. Έχεις να μας πεις κάτι καινούργιο ή τζάμπα ήρθαμε? Μη βιάζεσαι, Διονύση. Αυτό είναι το τεστ νοημοσύνης του Θανάση. Η αλήθεια είναι ότι έχω να δω κάτι τέτοιο πάρα πολλά χρόνια. Γιατί δεν καλύτερα αιώνες? Διονύση, το εξέτασα πολύ προσεκτικά. Αν είναι να μας πεις ότι είναι κούτσουρο, το ξέρουμε. Όχι. Το τεστ δεν είναι κακό. Αντιθέτως, είναι ασυνήθιστα καλό. Δηλαδή, θέλεις να πεις ότι... Θέλω να πω ότι ο Θανάσης είναι ιδιαίτερα προκυσμένος. Έχει μια νοημοσύνη παραπάνω από τη μέση. Είσαι σίγουρα ψυχολόγος? Διονύση, θα μας αφήσει να κάνουμε τη δουλειά μας? Ελένη μου, τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο δείκτης νοημοσύνης του είναι παραπάνω από το 130. Σοβαρά? Ναι. Για να πάρεις μια ιδέα, ένας φυσιολογικός άνθρωπος έχει γύρω στο 90. 90 μέχρι το 130 είναι 40 μονάδες. Διονύση, μπορώ να συνεχίσω? Υπολόγιζε. Για παράδειγμα, Ελένη μου, ο Άινστάιν είχε προβλήματα στο σχολείο. Ο Νετ Τσάπμαν πήγε σε αναμορφωτήριο για αντικοινωνικότητα και σήμερα είναι μεγαλύτερη προσωπικότητα στην αστροφυσική. Ο Θανάσης είναι αντικοινωνικός, αλλά για αναμορφωτήριο αργούμε ακόμα. Ο Θανάσης κάνει αταξίες για να αναπλούστα το λόγο. Για να μου σπάει τα νεύρα. Γιατί βαριέται στην τάξη. Γιατί το λες αυτό τώρα? Βρε Διονύση. Ίσως θα πρέπει να το κεντρήσουμε πιο πολύ τις ικανότητες του. Τι εννοείς να του κεντρήσουμε τις ικανότητες στο σχολείο, εννοείς ότι του δίνουμε λίγα? Το σημαντικό είναι να κεντρήσουμε τις ικανότητες του και στο σπίτι. Βάλτε τον να ακούει κλασική μουσική, ξέρω εγώ. Να τον πηγαίνετε σε μουσεία, σε συνέδρια, στο Μέγαρο. Οτιδήποτε θα κεντρήσει την αγωνία του για μάθηση που σίγουρα έχει αυτό το παιδί. Μιλάμε πάντα για τον ίδιο Θανάση. Διονύση, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Τι να πω, φαίνεται ότι μεγαλώνεις μια ιδιοφυΐα, ε? Έτσι φαίνεται ότι ο Θανάσης είναι ιδιοφυΐα. Και τώρα που το λέει ο Πέτρος... Παύλος. Παύλος, μπερδεύω τους αποστόλους συνήθως. Τώρα που το λέει ο Παύλος, ναι, και εγώ τελευταία, έτσι. Τελευταία κάτι σαν... Σαν τι? Τίποτα, Παύλο μου, τίποτα.
Ρε παιδιά, τι κάνετε εκεί. Ρε Θανάση, δεν μπορείς να φας σαν άνθρωπος. Προπονούμε. Για πού, για το τσίρκο. Θα κάνεις και το μικρό σαν τα μούτρα σου, ρε. Μικρέ, όποιος φάει πρώτος τα μπισκότα, θα πιει και το γάλαρο φιχτά. Σύμφωνοι. Τι σύμφωνο, ρε παιδιά. Να τώρα το λέει εδώ. Οι πρικισμένοι είναι γεννημένοι αρχηγοί. Ο Θανάσης είναι αρχηγός. Πάει και τελείωσε. Και όπως πολύ σωστά είπε και ο ψυχολόγος, ορίστε. Το γράφει και αυτό εδώ. Μπροστά στην έλλειψη ερεθισμάτων, χάνουν το ενδιαφέρον τους και ο χαρακτήρας γίνεται δύσκολος. Να το παιδί μου. Εντάξει, το παιδί είναι ξύπνιο, είναι δύσκολο, είναι αρχηγός, αλλά πρέπει να κάνουμε και ορισμένες εξετάσεις για να βεβαιωθούμε. Εγώ φταίω. Τα έκανα θάλασσα. Ναι, βέβαια. Τα μόνα βιβλία που μπαίνουν εδώ μέσα είναι κάτι αστυνομικές βλακίες, κάτι περιπετιούλες. Η ζωή του Πελέ, πότε χόντρινε ο Μαραντόνα, αν έχει ψυχολογικά προβλήματα, ο Λούα Λούα. Βρε Διονύση, μην τρελαίνεσαι. Αυτά τα τεστ καμιά φορά είναι παραπλανητικά, πρέπει να επαναληφθούν. Γιατί το άλλο, πού το βάζεις. Πού να το βάλω το άλλο. Οι καρπαζιές που του δίνω, με επηρεάζουν. Στο κεφάλι, πώς. Ενώ το παιδί θέλει ερεθίσματα. Ερεθίσματα! Να το πάμε σε εκδηλώσεις πολιτιστικές, σε μουσεία, σε βιβλιοθήκες. Ερεθίσματα, ερεθίσματα! Παιδιά, τι γίνεται, θα φάμε καμιά φορά σε αυτό το σπίτι. Πριν φάμε, θέλω να σας πω κάτι σημαντικό. Ακούστε με όλοι προσεκτικά. Σήμερα είχαμε πάει στο σχολείο με την Ελένη και μάθαμε με πολύ χαρά και περηφάνεια ότι ο αδερφός σας, ο Θανάσης, είναι. Βλάκας με περικεφαλαία. Φτωχό μου κοριτσάκι. Είναι πρικισμένος. Πρικισμένος σεξουαλικά. Καλά, αυτό είναι οικογενειακό. Πέρα το ότι είναι οικογενειακό αυτό. Ωραία. Είναι πρικισμένος γενικά στο. Δηλαδή θέλω να πω. Είναι πολύ έξυπνος. Αυτό. Από πότε. Όχι, αλήθεια, το είπε και το τεστ. Κοίτα, μαμά. Αν ο Θανάσης είναι πρικισμένος, εμένα θα με πάρουν στην ΑΣ. Κοιτάξτε, παιδιά, κοιτάξτε. Τον έχουμε παρεξηγήσει. Μπορεί να είναι ζωηρός, αντικοινωνικός, αλλά αυτό που του λείπει είναι ερεθίσματα. Ερεθίσματα! Σε πάτσε. Άμα σε πιάσω τα χέρια μου, θα σε σκίσω, ρε! Θανάση, έλα παιδί μου εδώ, έλα εδώ. Σίγουρα. Μη φοβάσαι, έλα εδώ, έλα εδώ. Τέρμα οι σφαλιάρες και αυτά, τελειώσαν αυτά. Άκουσε, παιδί μου. Σήμερα είχαμε πάει στο σχολείο με την Ελένη και από το σχολείο μας είπαν ότι είσαι. Ότι είσαι πολύ πρικισμένος. Πρισμένος. Όχι πρισμένος. Πρικισμένος. Τι είναι αυτό, με τρομάζεις. Όχι, όχι, μην τρομάζεις. Μην τρομάζεις, αγόρι μου, είναι για καλό. Μας είπαν ότι είσαι. Ότι είσαι πάρα πολύ έξυπνος. Ότι έχεις ένα πολύ προνομιούχο εγκέφαλο. Δυστυχώς, σαν οικογένεια δεν μπορέσαμε να σταθούμε στο ύψος που θα έπρεπε. Δεν πειράζει, σας συγχωρώ. Σε ευχαριστώ πολύ, καλό μου παιδί. Θα ήθελα να επανορθώσω. Πες μου. Πες μου τις ανάγκες σου, τις βαθύτερες επιθυμίες σου. Τι σου κάνει κέφι. Τι μου κάνει κέφι. Ναι, πες το, πες το. Άκου τώρα τι μου ήρθε. Άστο να σου φύγει, πες το. Ένα κομπιούτερ μου ήρθε. Α. Με πολλά ηλεκτρονικά παιχνίδια. Πάμε να βάλουμε τραπέζι. Καταλαβαίνω ότι αισθάνονται αμήχανα, αλλά θα συνηθίσουν να ζουν δίπλα σε αυτή την ιδιοφυΐα. Να μου λες, Ελένη μου, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι και αυτά πολιτιστικά ερεθίσματα. Αν δεν είναι αυτά ερεθίσματα, τότε τι είναι. Παιδί μου. Πάω να φάω γιατί πείνασα. Πεινάνε και οι ιδιοφυΐες. Άντε στο κρεβατάκι σου, παιδί μου. Άντε στο κρεβατάκι σου. Φοβάμαι να κοιμηθώ εκεί. Κακό είναι. Δεν είναι κακό, παιδί μου, αλλά γιατί φοβάσαι. Ο αδερφός σου είναι απλώς μια ιδιοφυΐα, δεν είναι δράκουλες. Ναι, ο Θανάσης έκανε άγρες πλάκες όσο ήταν βλάκας. Τώρα που είναι πολύ έξυπνος, θα κάνει χειρότερες. Δεν κοιμάμαι μαζί του. Ίσα-ίσα τώρα θα συμμαζευτεί. Και η λέξη βλάκας να φύγει από το λεξιλογιό μας. Και όταν πρόκειται για τον αδερφό σου. Ένα παιδί που θα μας κάνει περήφανος διεθνώς. Έλα εδώ, Γιαννάκη μου, πέσε μέσα να σου πω εγώ ένα παραμυθάκι. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας γερό μαραγκός, ο Μαστρό Τσεπέτο. Και επειδή ένιωθε μοναξιά, έφτιαξε ένα ξύλινο αγοράκι. Κάθε φορά όμως που αυτό το ξύλινο αγοράκι έλεγε ψέματα, μεγάλωνε η μύτη του. Τι χαρά είναι, βρε, η δική σου. Άλμπερτ Αϊνστάιν, Θανάσης Μαυροτσούκαλο, μ' αρέσει. Διονύση Μαυροτσούκαλε, μη φορτώνεις με τέτοιο βάρος το παιδί, ακόμα και αν αποδειχθεί ότι είναι τελικά ιδιοφυΐα. Ελένη μου, καταλαβαίνω ότι νιώθεις κάπως αμήχανα, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι για τα κορίτσια τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολα. Και στο τέλος δεν χρειάζεται να γίνουν για φέσα αστροφυσική, θα γίνουν κάτι πιο απλό. Το πολύ μυαλό είναι για τους άντρες, ε. Και ξέρεις γιατί ο Μαστροτσεπέτο έφτιαξε αγοράκι και δεν έφτιαξε κοριτσάκι. Όχι. Ούτε εγώ ξέρω γιατί. Α, πας γυρεύοντας, τα θέλει ο κόλος σου, μου φαίνεται. Ακούω το παιδί. Μιλήστε ελεύθερα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. I am. Τι τα ρεχαμένε να τα σπάσει, θα σου πάω στο κεφάλι. Α, τώρα που είπα κεφάλι. Το ξέρεις, Φωτάκη, ότι ο ανιψιός μου ο Θανασάκης είναι πρικισμένος.
Όταν λες πρικισμένο αφεντικό, εννοείς αυτό που εννοώ? Όχι, ρε, αυτό εννοείται. Δεν μιλάω για αυτό, ρε χαμένε. Μιλάω ότι το παιδί είναι Αϊνστάιν, είναι ιδιοφυΐα. Έλα. Και από ποιον πήρε? Αυτό ήταν το ζητούμενο. Από μένα ή από τον πατέρα του. Γιατί εδώ που τα λέμε στο σόι μας είμαστε όλοι ξηράφια. Βέβαια, βέβαια, μα έλεγα κι εγώ πώς τα παίρνεις έτσι με την πρώτη. Μια το άνοιξες το λεξικό, μια το έμαθες απ' έξω. Για διάβασε έτσι λίγο να σ' ακούσω έτσι. Διάβασε λίγο. Ρε, εσύ με δουλεύεις. Άντε φεύγανε. Πήγαινε φέρει εκεί πέρα το τυρί του Λεχόβου και βάλε το στην τυριέρα, μη σε πάρει και σε σηκώσει. Έχω φέρει ό,τι μας χρειάζεται αφεντικό. Εγώ θέλω να κάθομαι απλώς εδώ και να σε θαυμάζω. Για πε, για πε. Κι εγώ θέλω να σε θαυμάζω. Για πάρ' το τυρί και πήγαινε το 5-10 φορές μέσα έξω, μπας στην ψήφι καλύτερα. Άιντε, χαμένε! I am... Stupid, stupid! Τι είναι αυτό το stupid, ρε? Λέω, πάρε και κανένα μαγνητόφωνο να τη γράψει την τρομερή σου την προφορά, μην την ξεχάσει. Έσαι τον κόρα από εδώ. Από εδώ. Stupid. Βλάκας. Τι με είπε, βλάκα? Σε αυτή τη μεγάλη αλάνα, κάθε βράδυ παίζουν τα παιδιά. Εμένα η μαμά μου δεν με αφήνει να κατεβαίνω πάντα γιατί πρέπει να διαβάζω. Ο αδερφός μου όμως δεν την ακούει και αντί να διαβάζει παίζει κάθε βράδυ με τους φίλους του. Αυτά. Εντάξει Γιολάντα, κάθισε. Θανάση, διάβασα μας τη δική σου έκθεση. Εγώ δεν την έκανα. Γιατί δεν την έκανες, έπαιζες την αλάνα? Στην αρχή πήγα να την κάνω, αλλά μετά δω ότι δεν μου πρόσφερε τίποτα. Είναι πολύ παιδική για μένα. Α, πολύ παιδική, μάλιστα. Και τι σε ενδιαφέρει εσένα? Εμένα με ενδιαφέρει πολύ η αστροφυσική, η πυρηνική φυσική, η τρύπα του όζοντος και κυρίως η θεωρία της σχετικότητας. Ωραία, θα το φροντίσουμε. Ρουλή, εσένα σε ενδιαφέρει η έκθεση? Ναι, κυρία. Η γειτονιά μου είναι η πιο ωραία γειτονιά του κόσμου. Γιατί πρώτα-πρώτα είναι η γειτονιά μου. Μετά, γιατί έχει το φούρνο στη γωνία με τα καλύτερα κρουασάν σοκολάτας. Σιχεία, συνέχισε. Και έχει τις πιο ωραίες γκόμενες. Θα μπορούσες να πεις τις πιο ωραίες κοπέλες, τα πιο ωραία κορίτσια. Ακούγεται πιο όμορφα. Λοιπόν, συνεχίζουμε αργότερα. Τι κάνεις εκεί, ψάχνεις τα πράγματά του? Ναι. Και αν γυρίσεις και σε δει? Σιγά μη χάσει αυτό στο διάλειμμα. Δεν μπορεί, από κάπου θα έχει τη γράψη. Θα το βρω και τότε θα φάει όλα τα σκουπάκια της γειτονιάς. Όλη την ημέρα έτσι είναι. Χάσε που έχει πιει 3 πακέτα καφέ. Έχει αρχίσει ο αγώνας. Έλα, ρε, έχει αρχίσει ο αγώνας. Αλλά έχει μάθει τίποτα τουλάχιστον. Παιδεύεται όλη τη μέρα με το καλημέρα, το καλησπέρα. Τώρα έρχομαι. Ορίστε το λογαριασμό. Good morning. What to go, θέλεις? What. Στο κορέκα, αφού δεν τα παίρνω, τι τα θέλω να ρημάτεις από την ηλικία. Φετικό, μια ξένη. Έλα ρε με δουλειές μου σου. Μπορεί να είναι από τον τουριστικό οδηγό. Λες, ποια είναι? Να, τώρα ξανθιά που μπήκε. Good morning. One beer, one black beer, one sandwich. What to go θέλεις? Μα τι λες, αδερφέ μου. Στιάκι. Τι τελείω για να μάθεις αγγλικά, ισπανικά, γερμανικά, κογκολέζικα, αλλιώς θα σε απολύσω. Δεν παίρνει παστία. Μπυρίτσα. Ναι, δύο μικρές. Πού να διονύσεις ρε, είχα τέτοια πλάκα. Το αφεντικό το έχει αλλού το μυαλό τώρα. Μεγαλώνει η ιδιοφυΐα. Ξέρεις τι σκέφτομαι, Αλέξη. Στο τέλος της χρονιάς να βραβεύσουμε αυτούς που αξίζουν πραγματικά. Δηλαδή όχι απλώς να είναι καλοί μαθητές, γιατί και αυτοί τις περισσότερες φορές αντιγράφουν, σπασίκλες, παπαγαλίζουν. Το θέμα είναι πώς θα τους ξεχωρίσουμε. Να, αυτός εδώ για παράδειγμα είναι... Με συγχωρείτε που διακόπτω τόσο στενή συνεργασία σας. Αγόρασα μερικά βιβλία. Διονύση, προσπαθείς να καλλιεργηθείς. Μπράβο, ποτέ δεν είναι αργά. Όχι, δεν είναι για μένα. Είπα κι εγώ. Είναι για τον πανέξυπνο γιο μας. Τα έφερα να τα δει και η Ελένη. Όπως ξέρεις, Αλέξη, το παιδί είναι ζωηρό γιατί έχει πολύ υψηλό δίκτυο ευφυΐας. Ναι, ναι, μιλήσαμε με τον Αλέξη. Και αυτό είναι κληρονομικό μας. Όλοι έχουμε πολύ υψηλή αντίληψη. Ένα βλέπουμε, 10 καταλαβαίνουμε. Όσο ζει κανείς, μαθαίνει. Το ακούσαμε κι αυτό. Σε παρακαλώ, μπορείς τώρα να με αφήσεις μόνο με τη γυναίκα μου να μιλήσουμε για το γιο μας. Ευχαριστώ. Ελένη, εμείς θα... ξέρεις. Γεια σου, Διονυσάκο. Ρε Διονύση, τι σε έπιασε, λες και δεν το ξέρεις. Ξέρω πολύ καλά τι μαλάκας είναι. Απ' τη μια βγάζει προβληματικό το παιδί μου, απ' την άλλη μυρίζει τα μαλλιά της γυναίκας μου. Μα τώρα τι λες, εδώ δουλεύαμε. Πώς δουλεύατε, με τη μητόγκα του μέσα στα μαλλιά σου? Ρίξε με άδεια σαν παταβιβλία. Κάνω ή να πάρω άλλα. Θεωρία του χάους. Παντομηχανική. Συμπόσιο του Πλάτωνα. Αυτό γιατί το πήρες? Συμπόσιο, δεν θα τσιμπήσουμε κάτι μετά από τόση φιλοσοφία. Όλα τα σκέφτομαι.
όρκα ήταν απλώς περίεργη και δεν είχε σκοπό να του κάνει κακό. Στην πραγματικότητα δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ανθρώπων που τους έχει επιτεθεί όρκα. Γιατί όμως μας συμπεριφέρονται τόσο διαφορετικά από ό,τι σε όλα τα άλλα πλάσματα που συναντούν στη θάλασσα? Αυτό είναι ένα κομμάτι από το ένιγμα που γοητεύει την Ίγκριντ. Ο Μέση. Έλα, παιχτούρα μου. Τον Κάσερες πέρασε. Έλα. Ο Μέση πλάσαρε και έκανε μεγάλη κλεφτή. Ο Μπεν Τιπ είναι ένα μεγάλο αρσενικό από την ομάδα Β. Τι ωραία πράγματα που είναι αυτά. Καλό είναι. Πολύ καλό. Πού είναι οι υπόλοιποι? Στα δωμάτια του. Πρέπει να δούμε όλα αυτά που μας άφησε η Ελένη, ε. Εδώ, δελφίνια για πάντα φίλοι. Καλό φαίνεται αυτό. Ο κόσμος του Νεάτερνταλ. Αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο. Mm. Και στο βασίλειο του δεινοσαύρων. Αυτό δεν το χάρισε εύκολα. Μπαμπά, νομίζω ότι είναι άδικο για σένα να χάνεις το Ροναλντίνιο και το Μέση εξαιτίας μου. Όχι, μην το συζητήσω αυτό το θέμα. Εσύ πρέπει να έχεις ερεθίσματα, είπαμε. Θα μείνουμε για λίγο μακριά το ποδόσφαιρο. Εντάξει, αλλά για 5 λεπτά δεν θα χάσω τίποτα. Έτσι κι αλλιώς τα ξέρω όλα αυτά. Δεν. Βάλτε λίγο. Σώμα για να καλύψει την μπάλα, να κάνει το κοντρόλ και να εκτελέσει ο μικρός. Έλα. Το κοντρόλ 2-0. Γκολ! Τι γονάζετε? Γιατί γονάζετε έτσι? Ουρλιάζουμε από τη χαρά μας, είναι υπέροχο αυτό. Τόσο πολύ σας αρέσει το ντοκιμαντέρ? Πάρα πολύ. Ιδίως αυτό που βλέπετε τώρα με τις αγριόπαπες και τους δεινοσαύρους. Φάλανες βλέπω. Πώς γίνανε έτσι οι φάλαινες? Α, ναι, φάλαινες είναι. Ναι, πριν βλέπαμε τις αγριόπαπες. Ωραία, αύριο θα σας φέρω πολλά για να έχετε να βλέπετε. Τι ωραία, τι ωραία. Τι ωραία είναι αυτό. Τι είπες? Τι ωραία. Βλέπε εσύ, βλέπε. Εγώ θα τα δω αύριο στο μαγαζί. Άιντε ρε, βλέπε. Ναι. Μαρκό. Ναι. Έρχεσαι να σου πω λίγο? Ναι. Από εκεί. Α. Γεια. Γεια. Εσύ το ξέρεις το παραμύθι με τον Πινόκιο? Ναι. Θα μου το πεις? Όλο. Από εκεί που μπαίνεις στην κοιλιά της φάλαινας. Κοίτα, επειδή έχω να κάνω αριθμητική και έκθεση, θα σου την πω μια άλλη φορά, ναι. Ναι. Και που λες, η φάλαινα κατάπιε τον Πινόκιο μαζί με τη βάρκα του. Το στομάχι της ήταν τεράστιο και θεοσκότεινο. Κατάλαβε πως δεν ήταν μόνος του. Από πότε άρχισες εσύ να λες παραμύθια? Από τώρα. Θέλω να γίνω παιδαγωγός. Μάλιστα. Κάποιος είπε πως η αγάπη σ' ένα αστέρι κατοικεί. Αύριο βράδυ θα είμαι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά. Αύριο βράδυ θα είναι αργά. Όχι αύριο βράδυ, απόψε είναι αργά. Γιατί δεν διαβάζετε εσείς? Μου δείχνει κάτι πιασήματα. Τι πιασήματα σου δίνει? Στην κιθάρα. Αποφάσισα να μάθω κιθάρα. Αν θες να μάθεις κιθάρα, θα σου πάρω εγώ δώρο μια κιθάρα να μάθεις. Δεν χρειάζεται να σου δείχνει αυτός πιασήματα. Πήγαινε στα κρεβάτια σας. Ναι, τώρα της δείχνω και κάτι άλλο και τελειώνουμε. Δεν χρειάζεται να δείξεις κάτι άλλο. Καληνύχτα. Καληνύχτα, πατέρα. Πατέρα. Κάποιος είπε πως ο έρωτας. Τι είναι πατέρα? Τι είναι πατέρα? Ξέρεις, Ελένη μου, σκέφτηκα μήπως κατεβάζαμε τα αγόρια κάτω. Να μείνουν τα κορίτσια μόνα τους επάνω, να έχουμε λίγο τον έλεγχο. Μα τι λες τώρα, θα κατεβάσουμε τα παιδιά στο σαλόνι? Μια χαρά είναι, τι σε έπιασε τώρα? Δεν ξέρω, να βάλουμε ένα απαγορευτικό να μην ενοχλεί ο ένας τον άλλον. Άστα αυτά τώρα και έλα να ξαφλώσεις. Για πες μου κάτι. Τελικά είμαι καλός πατέρας? Ο καλύτερος. Γιατί να βλέπω, ας πούμε, το παιδί μου έχει πνευματικές ανησυχίες. Ποιος έχει πνευματικές ανησυχίες? Ο Θανάσης. Α. Κι εγώ άλλαξα κανάλι στην τηλεόραση και έβαλα ποδόσφαιρο. Εντάξει, το πρόσεξα, δεν πειράζει. Αν είναι να συμβεί κάτι, θα συμβεί από μόνο του. Αν ο Θανάσης έχει εξαιρετικό μυαλό, στο τέλος θα το χρησιμοποιήσει. Τα μουσεία έχουν ιστορία διαρκείας. Δεν έχουν διαρκείας οι κούροι και οι κόρες. Λοιπόν, αυτό θα κάνω. Θα πάρω τα παιδιά να τα γυρίσω παντού. Θα τα πάω στην Ακρόπολη, στη Στοά του Ατάλου, σε όλα τα μουσεία, στην Εθνική Πινακοθήκη, στη Βιβλιοθήκη και θα καταλήξουμε στο Καραϊσκάκι. Στο Πλανητάριο. Είναι κοντά στο Φάληρο και μπερδεύτηκα, κατάλαβα.
Πώς μπερδεύεσαι έτσι, βρε Διονύση. Πήγα και τα βάλα δίπλα-δίπλα. Βάλτε τα χώρια να κάνουμε τη δουλειά μας, να ξέρουμε που θα πάμε. Μόλις η Φάλαινα άρχισε να κοιμάται, τότε ξεκίνησε και να ροχαλίζει κιόλας. Και τότε ο Πινόκιο σκέφτηκε ένα κόλπο. Να φύγει από την κοιλιά της Φάλαινας, γιατί ήταν πολύ μεγάλη και έπρεπε να φύγει. Ας τα κάτω, θα τα πετάξω εγώ. Όχι, θα τα πετάξω εγώ. Δεν μπορώ να αφήσω κοντζάν πρικισμένο να πετάει σκουπίδια. Μετά έλα να ρίξεις και ένα σφουγγαρισματάκι. Τι έγινε? Βρωμιάριδες. Πινάλες. Δες αυτό. Ηλίθιοι. Λιγούρια. Να το, το ήξερα. Τι είναι? Οι απαντήσεις για το τεστ νοημοσύνης. Έκλεψε. Την έχει βάψει πολύ άσχημα ο τύπος. Πάρα πολύ άσχημα. Έλα να περάσουμε. Τι γίνεται, πρικισμένη αδερφούλη? Η εξυπνάδα σε κάνει πιο αγενή. Πρόσεξε, Φίφη. Μπας και τραυματίσω τον εγκέφαλό μου και καήκαμε. Αυτός είναι τραυματισμένος από γεννησιμιού του. Έχει δίκιο ο Θανάσης. Αν ο Αϊνστάιν ζούσε σε ένα άλλο οικογενειακό περιβάλλον, δεν θα διατύπωνε εύκολα την. Τη θεωρία. Τι θεωρία αυτή? Ποια θεωρία? Τι γνωστή θεωρία που όλοι ξέρουμε, τη θεωρία της στατικότητας. Της σχετικότητας. Μαμά, έχω να σου πω κάτι σχετικά με τον εγκέφαλο του Θανάση. Και σου έχω πάρει ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Σε σένα μιλάω, πεινασμένη μου ιδιοφυΐα. PlayStation που λέγαμε. PlayStation, αυτά για σένα, PlayStation. Αυτά είναι παιχνιδάκια. Ένα δώρο special για ειδικά μυαλά. Σήμερα τα αγόρασα για σένα, είναι το ηλιακό σύστημα. Τα ξέρω αυτά, τα ξέρω. Βέβαια και τα ξέρεις, εσύ δεν τα ξέρεις. Δώσε μου αυτό, ποιος είναι πίσω από την Αφροδίτη? Ο Δίας. Ο Δίας ήταν, βέβαια ο Δίας, αγόρι μου. Μπαμπά, πάμε ένα γρήγορο αγώνα. Όχι, πρώτα να φτιάξουμε το σύστημα, ε. Ερεθίσματα πάμε πρώτα. Ερεθίσματα και μετά αγώναστα. Ποιος είναι αυτός τους δακτύλιους? Κρόνος. Ο Κρόνος. Είναι συγκινητικό πραγματικά. Ο Κρόνος. Ωραία, να και ο Κρόνος. Βάλαμε τον Κρόνο. Πάμε να κάνουμε ένα παιχνιδάκι τώρα. Πάρε. Θα σε σκίσω, μάγκα μου. Δεν ξέρεις με ποιον παίζεις. Καλά. Τώρα ξέρω με ποιον παίζω. Σύρμα, σύρμα, η Ελένη. Αυτό είναι από εδώ. Μήπως χάσατε ένα πλανήτη? Έλα βρε Ελένη μου, εσύ το έχεις και φάγαμε τον κόσμο. Ποιος πλανήτης είναι αυτός? Ο ήλιος. Ο ήλιος. Είναι συγκινητικό πραγματικά δηλαδή, είναι πια. Ωραίο έγινε αυτό, ε. Άντε όμως, γιατί θα αργήσουμε στο σχολείο. Καλά, πλένω τα δόντια μου και κατεβαίνω. Αλλά το απόγευμα ησυχία, ε. Έχω διάβασμα. Ναι, αλλά όχι διάβασμα να πέσουμε τα μούτρα. Διάβασμα, διάβασμα. Με μέτρο. Εσύ πια δεν νομίζεις ότι έχεις ανάγκη. Τι ανάγκη να έχεις? Ελένη, το παιδί δεν παίζεται. Είσαι σίγουρος? Ο Αϊνστάιν μπροστά του μαθητούδη. Φαίνεται άλλωστε. Βλέπεις τι έκανε. Τι? Έλα, Ελένη μου, έλα, Ελένη μου, τι. Ολόκληρο κόσμο έχει φτιάξει το παιδί. Είδες τι ωραία που είναι να ξεκινάμε νωρίς, έτσι έχουμε την ώρα να περπατήσουμε μέχρι το σχολείο με την άνεσή μας, ε. Πρωινή γυμναστική. Καλά, μη χαίρεσαι ότι θα το κάνουμε και συνήθιο. Έχω τους λόγους μου σήμερα. Ορίστε, δες. Τι είναι αυτό? Το γράφω. Το τεστ νοημοσύνης του πρικισμένου παιδιού. Και πού το βρήκες? Τσαλακωμένο στο καλάθι απορριμμάτων της ιδιοφυΐας μας. Έκλεψε, μαμά. Μάλιστα, το υποψιαζόμουν. Και τι θα κάνεις? Θα τον κατεβάσεις από το καλάμι που καβάλισε? Όχι, θα τον αφήσω να το ξεκαβαλικέψει μόνος του. Εσύ όμως τσιμουδιά. Πάμε. Θανάση. Ναι. Θανάση, να σου πω λίγο. Σου έφτιαξα ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Σήμερα μετά το σχολείο θα πάω στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Και κοίταξε εδώ τι σου πήρα. Μηνιαίο πάσο για το πλανητάριο. Δεν είσαι ευχαριστημένος? Δεν βρίσκω λόγια. Α, δεν σου είπα το καλύτερο. Έχει και καλύτερο. Η κατασκήνωση θα πήγαινε με το ρούλι και τα άλλα παιδιά. Ναι, τι. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Όχι, δεν θα γίνει. Θα πάω σε μια άλλη που είναι για μπρικισμένα παιδιά. Μην μου το πεις. Ξέρεις τι έχουνε? Όχι, περιμένω να ακούσω. Μέχρι και μαθήματα όπερας. Ωχ, μαθήματα όπερας. Wow.
Ξέρεις όμως, αν και είμαι ιδιοφυΐα, θέλω να συνεχίσω να ζω σαν κανονικό παιδί. Δεν θέλω να το παίρνω πάνω μου. Εσύ, σαν δασκάλα, με καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, σαν δασκάλα, σε καταλαβαίνω, αλλά ξέρεις, με τέτοιο σκορ στις απαντήσεις για το τεστ, πρέπει να σε προσέχουμε ιδιαίτερα. Α, και θα αλλάξεις και σχολείο. Το σύντησα με τον πατέρα σου από το Σεπτέμβριο. Θα πας σε ένα άλλο που είναι για πρικισμένα παιδιά. Με βιβλιοθήκες, εργαστήρια, έξτρα μαθήματα, μελέτη μέσα. Ανάσα δεν θα παίρνεις. Είναι λίγο ακριβό, αλλά χαλάει σου. Δεν θέλω να χωριστώ από τους φίλους μου. Σε καταλαβαίνω, αλλά ξέρεις κάτι. Αυτοί είναι φυσιολογικά παιδιά. Τι έχεις εσύ να πεις μαζί τους? Ελένη, ξέρω που το πας. Πού το πάω? Να σου πω ότι αντέγραψα. Αντέγραψες? Ναι, αντέγραψα στο τεστ νοημοσύνης. Θα το πεις στον πατέρα μου? Όχι, δεν θα το πω. Αυτές τις μέρες περνούσαμε πολύ καλά μαζί. Το ξέρω, ήταν πολύ ευτυχισμένος. Πιο ευτυχισμένος και από όσο όταν με γνώρισε, τέλος πάντων. Θα το πεις? Είπαμε, δεν θα το πω. Αλλά ξέρεις κάτι. Νομίζω ότι θα το εκτιμούσε πολύ να το πεις εσύ. Σήμερα θα πάμε στο νέο μουσείο της Ακρόπολης. Γιατί? Μ' άρεσε αυτό το γιατί. Έρχονται από όλο τον κόσμο να το δουν. Και εμείς δύο βήματα εκεί πέρα και δεν πατάμε. Θα πάμε στο μουσείο της Ακρόπολης, στο μουσείο Μπενάκη, Εθνική Πινακοθήκη, Πλανητάριο. Δεν αφήσουμε τίποτα. Λοιπόν, μπαμπά, θα σου το πω και ότι βρέξεις κατεβάσει. Πες το, παιδί μου. Δεν θέλω να πάω σε κατασκήνωση για πρικισμένα παιδιά. Ούτε στο ακριβό σχολείο. Δεν θέλω να χωριστώ από τους φίλους μου. Ναι, αλλά εσύ είσαι και θα παραμείνεις πρικισμένος. Μπαμπά, έχω και κάτι άλλο να σου πω. Πες το κι αυτό. Αυτό, το πρικισμένος. Τι? Δεν είμαι. Τι είσαι? Η αλήθεια είναι ότι ο ψυχολόγος έκανε λάθος όταν έβαζε τον βαθμό. Δεν είναι 135 η εξυπνάδα μου. 35 είναι. Δεν σου είπα τίποτα γιατί ήσουν ευχαριστημένος που υπήρχε μια ιδιοφυΐα στην οικογένεια. Και επίσης αυτές οι μέρες ήταν οι καλύτερες που περάσαμε μαζί. Θέλω να συνεχίσω να κάνω πράγματα μαζί σου. Αν και δεν είμαι ιδιοφυΐα. Εντάξει, δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι χάρηκα, αλλά... Δεν πειράζει, μη στενοχωριέσαι. Δεν αλλάζει τίποτα. Θα είμαστε όπως και πριν, ε. Ευχαριστώ, πατέρα. Είπες ότι έγινε παρεξήγηση? Βοήθεια! Έκανε λάθος ο ψυχολόγος. Γιατί για 35 έβαλε 135. Ναι. Δηλαδή, ο βαθμός ευφυΐας σου δεν είναι 135, αλλά 35. Ναι. Γελίο υποκείμενο. Θα φας όλα τα σκουπάκια της γειτονιάς. Έχεις λιγότερο μυαλό και από την τσίτα. Γαϊδούρι, ξεκαπίστρωτο. Πες μου τι έκανες! Αντέγραψα. Και τόσο καιρό γελούσες μαζί μου! Μα ήταν για καλό σκοπό. Θα σου πω εγώ για καλό σκοπό ήτανε! Δεν περάσαμε καλά βλέποντας κρυφά ποδόσφαιρο ή παίζοντας τένις με τον ήλιο. Και! Πρώτη φορά ασχολήθηκες λιγάκι μαζί μου. Ασχολείσαι συνέχεια με τους άλλους. Με τον Γιαννάκη επειδή είναι μικρός, με τον Μάρκο επειδή είναι μεγάλος, με τα κορίτσια που είναι έξυπνα, η Ελένη επειδή είναι γυναίκα σου. Με μένα μόνο τώρα ασχολήθηκες λιγάκι. Ναι, αλλά πρέπει να σε τιμωρήσω τώρα. Όχι στο μουσείο όμως, ε. Βαριά τιμωρία. Πολύ βαριά. Πολύ βαριά, πατέρα. Είναι γνωστό ότι η Μαλοτσουκαλέ είναι πρικισμένη. Αμάρα, πρικισμένη και πρικισμένη κι εσύ. Πάρ' το δίσκο, έλα. Ενώ ρε παιδί μου, μπίραρι μεν. Α, μπράβο Θανάση μου, είσαι τέλειος, ε. Good afternoon. Όχι, Θάτσερ. Ήρθανε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Good, good, good. Could I have a red wine, please? Wine. Α, κόκκινο κρασί. Ορίστε. Καλά τα πας, αδερφέ, βλέπω. Yes. Could I have a vegetable sandwich, please? Έχουμε please, ρε. Να κοιτάξω. Τι please, ρε. Sandwich, λίγο, βέβαια. Τι είναι το sandwich? Το sandwich είναι αυτό που λέμε, αν το έχεις ακούσει, sandwich. Sandwich, γαλόπουλος. Σουζούκι. Ζάμπον. Ζάμπον. Όχι ham. Vegetable. Βάστο. Vegetable. Βάστο. Vegetable. Ball, ζητάει η κοπέλα. Όχι ball, vegetable. Ένα sandwich για χορτοφάγους. Anything else, please? You speak English? Yes. Oh, no, no. Oh, όχι, όχι. Με αυτό το παλικαράκι έχετε σωθεί. My ανέψιους. Όχι μόνο θα μπείτε στον οδηγό, αλλά θα πάρετε και τρία αστέρια. Μόνο. Μόνο. Καλά, το στοίχημα. Και πάρετε και το στοίχημα. Έλα, έλα. Δικά μας. Κερνάω και μία μπύρα στην κοπέλα. Yeah. One free beer, spear για you. Μόνο. Μόνο. Free beer. Cheers. Wait a minute. Let's take a picture. Let's take a picture. Gather, please. Okay. Say cheese. Πείτε τυρί. Τυρί.